ご指摘のオミクロン株につきましては、強い危機感を持って、この臨んでおりますが、Τη σκληρή γραμμή του Ισραήλ, που πρώτος φράγισε τα σύνορά του υπό την απειλή της παραλλαγής όμικρον, ακολουθεί η Ιαπωνία και το Μαρόκο. Και θα φτάσουμε Μιλάνο. Το έχω κεντρικά σχόλια με Μιλάνο και πάνω ιδέα δε σε 129 λεμασέ. Τσίχρι κανές σαβού ασβόαιν πιτούτ μπάρετ. Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη, οι χώρες εντοπίζουν κρούσματα με τη νέα παραλλαγή. Η Αυστρία και η Πορτογαλία προστίθενται στη λίστα αυτή, μετά την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία που ανακοίνωσε άλλα 6 κρούσματα στη Σκωτία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Τσεχία και το Βέλγιο, ενώ εξετάζονται περιστατικά στη Γαλλία και την Ελβετία. Καναδάς, Αυστραλία και Ισραήλ έχουν επίσης επιβεβαιώσει ασθενείς με την Όμικρον. Η Όμικρον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, με τον παγκόσμιο κίνδυνο να χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός. Η Όμικρον έχει έναν πρωτόγνωρο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα της, κάποιες από τις οποίες προκαλούν ανησυχία για την ενδεχόμενη επίπτωσή τους στην πορεία της πανδημίας. Profile of the mutation strongly suggests that it's going to have an advantage in transmissibility and that it might evade immune protection that you would get, for example, from a monoclonal antibody or from the convalescent serum after a person's been infected and possibly even against some of the vaccine. Να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε για να εμβολιαστούμε, προτρέπει τους Ευρωπαίους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Highest priority is vaccinate, vaccinate, vaccinate. Boost, boost, boost as much as is possible. You never know, right? So the whole pandemic learned us that you don't know up front. And I try to be not too worried until we know more. So I think it's going to be happening all the time. It's going to mutate and we have to be prepared for that. After this variant, new variants will come. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής υποστήριξε ότι η χώρα του τιμωρείται και προειδοποίησε ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα της πανδημίας μέσα σε λίγες εβδομάδες. We are deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travel from a number of southern African countries, including our own, following the identification of the Omicron. Πάντως προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι που να συνδέονται με το στέλεχος Omicron, με την επιστημονική κοινότητα να χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να εκτιμήσει την επικινδυνότητα της παραλλαγής.